Κανονικά ξεκίνησε να λειτουργεί από την προηγούμενη εβδομάδα η μονάδα οκανά των Σερών. Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να ολοκληρωθεί ο αριθμός των Σεραίων Χριστών που παρακολουθούν το πρόγραμμα σε άλλη πόλη και θέλουν να ενταχθούν στη μονάδα των Σερών, ενώ από την ερχόμενη Τρίτη ανοίγει και η λίστα των αιτήσεων. Το πρόγραμμα επί της ουσίας έχει ξεκινήσει να λειτουργεί εδώ και 2 εβδομάδες, όπου σε πρώτη φάση δεχόμαστε τους θεραπευόμενους που παρακολουθούν τα προγράμματα της Θεσσαλονίκης, Σεραίους που πηγαίνουν έρχονται στη Θεσσαλονίκη και παρακολουθούν τα προγράμματα. Πιστεύουμε ότι μέχρι τέλους Μαΐου θα έχουμε εξαντλήσει τον αριθμό αυτών που επιθυμούν και οφελώς να μεταφερθούν από την Θεσσαλονίκη και να έρθουν εδώ στη μονάδα. Και από Τρίτη ανοίγουμε και τη λίστα αναμονής. Θα είναι κάθε Τρίτη 10 με 1 για να υποδεχθούμε αιτήσεις ενδιαφερομένων για να ενταχθούν στο πρόγραμμά μας. Τι σημαίνει ανοίγει η λίστα, δηλαδή πώς ανοίγει η λίστα, πώς μπορεί να έρθει κάποιος, ποιους αφορά? Αφορά εξαρτημένους από οποιοδήποτε. Η λίστα αναμονής είναι μια διαδικασία παραβίαστη. Έρχεται ο ενδιαφερόμενος, εγγράφεται εδώ στη λίστα μας και από εκεί και πέρα τον ειδοποιούμε εμείς πότε θα ξεκινήσει την διαδικασία να παρακολουθεί το πρόγραμμα υποκατάστασης. Οι χρήστες μπορούν να ενταχθούν στη λίστα του Οκανασερών κάνοντας απλά την αίτησή τους. Χρειάζεται μόνο ταυτότητα. Χρειάζεται ταυτότητα για επιβεβαίωση των στοιχείων τους και από εκεί και πέρα όλη τη διαδικασία, οι εξετάσεις ή οτιδήποτε άλλο, αυτά καθορίζονται από την μονάδα, από τον γιατρό και από τους θεραπευτές που έχουμε. Τα αποτελέσματα του ΟΚΑΝΑ είναι θετικά τα τελευταία χρόνια, ενώ οι μονάδες σε πανελλαδικό επίπεδο βοηθούν πάνω από 8.000 ανθρώπους ξεπερνώντας το πρόβλημά τους. Τα προγράμματά μας είναι προγράμματα συντήρησης και μείωσης της βλάβης. Εμάς ο στόχος μας είναι να προσπαθήσουμε να καταφέρουμε αυτούς τους ανθρώπους να τους τραβήξουμε από την πιάτσα, να έρθουν εδώ στο πρόγραμμα, να παρακολουθούν το πρόγραμμα. Δίνουμε συγκεκριμένο υποκατάστατο, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες θεραπευτικές δραστηριότητες. Υπάρχουν κοινωνική λειτουργία όπου αντιμετωπίζουν τα προνοιακά τους ζητήματα. Υπάρχει ψυχολόγος, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα ζητήματα που έχουν σε επίπεδο θεραπευτικών συνεδριών. Και σαφέστατα έχουμε και ψυχίατρο και γενικό γιατρό για να αντιμετωπίσουμε τα παθολογικά ή ψυχιατρικά άλλα προβλήματα που υπάρχουν. Πόσα άτομα μπορείτε να εξυπηρετήσετε εδώ στις Σεραίες? Κοιτάξτε, με τη δύναμη αυτή τη στιγμή της μονάδας, γιατί έχει σχέση να κάνει και με το προσωπικό που έχουμε στη μονάδα, μπορούμε να εξυπηρετήσουμε περίπου 130 με 140 θεραπευόμενους. Οι υπεύθυνοι της μονάδας αυτό που επισημαίνουν είναι ότι οι χρήστες είναι άνθρωποι που καταφέρνουν να βγουν από το πρόβλημα των ναρκωτικών και το μόνο που χρειάζεται είναι η εύκολη επανένταξή τους. Το πρόβλημα της εξάρτησης είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν πρέπει να το κρύβουμε κάτω από το χαλί, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Είναι ένα κοινωνικό και ιατρικό πρόβλημα το οποίο γι' αυτό είμαστε εδώ, να δώσουμε λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Το θέμα είναι και τη μονάδα του ΟΚΑΝΑ, αλλά πολύ περισσότερο τους θεραπευόμενους των προγραμμάτων, να τους αγκαλιάσει και η τοπική κοινωνία και να δώσει λύση. Γιατί δεν είναι μόνο θέμα η αντιμετώπιση της εξάρτησης, είναι μεγάλο ζήτημα και η κοινωνική επανένταξη αυτών των ατόμων. Πρέπει να ξεφύγουμε από τα ταμπού που έχουμε σε αυτά τα ζητήματα και πρέπει να δούμε την πραγματικότητα κατάματα.